Κατάθεση Στεφάνου εδώ και συνεχίζουμε για την Δημαρχείο μέσα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε σχέση. Εδώ θα καταθέσει παιδιά. Παιδιά. Δεν θα κάνουμε ομιλία διότι ο χρόνος σας είναι πολύ συντεθειμένος, αλλά θα σας καλωσορίσω λέγοντας δύο πράγματα για τη μάχη. Θα σας δώσω ένα πόνημα το οποίο θα βρείτε λεπτομέρειες για την περίφημη μάχη στην οποία μεταξύ των πρωταγωνιστών ήταν και ο Αϊβής ο παππούς σας, ο συνώνυμός σας. Δύο λόγια. Ο Μιχαήλ Αναστασάκης, η μία πρωτομή είναι του Αναστασάκη Άλκη Παπαμαλέκου, πολιτευτής γιατρός της Κισάμου. Είχε πει όταν τελείωσε η μάχη και έγραψε απομνημονεύματα. Ίσως τα όρια του ελληνικού κράτους να ήταν νοτιότερο της Φλωρίνης εάν κερδιζόταν από τους Τούρκους ισιάτιστα. Επομένως κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Προμηνών η κυρία Μπακογιάννη ήρθε. Σε έδωσα και την καλωσόρισα εκ μέρους του Δήμου με μια μαντινάδα. Σε εσάς δίνω αυτή την επιτομή για να δείτε τα της μάχης και νομίζω πέντε λέξεις κριτικές θα τα πούν όλα. Καλώς μας ήρθες Πρόεδρε, στη Σιάτιστα στα μέρη όπου και κριτικοί πολέμησαν με όπλο και μαχαίρι. Ανάμεσά τους ήτανε και ο Μητσοτάκης ο παππούς σου και είναι τιμή γι' αυτόν το εδώ προσκύνημά σου. Καλώς ήρθες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγκινείτε. Συγκινείται ιδιαίτερα, όχι που να είσαι καλά. Όχι τώρα καλά. Άρα μια χαρά θα κάνουμε, λέτε. Αυτό εδώ, σίγουρα το πήγε ο Μπόντας, ο Λαογράφος. Μπορείς να φώτε με πάνω, έχω ξεχωρούμενος. Να σας βλέπουμε. Πριν καθίστε λίγο. Πολύ χαίρομαι, Δήμαρχε. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκεστε ακόμη μια φορά. Κουβιακό μια φορά. Έρχομαι και σε έναν τόπο που όπως ανέφερες και κάτω με συνδέουν πολύ στενή
δεσμοί, διότι πράγματι... Ο παππούς σας πολέμησε εκεί πάνω στο λόφο Καπισίνο. Θυμάστε που είχα έρθει και τα τυραννίξια της εκκλησίας. Και για μένα είναι πάντα ένας τόπος με πολύ δυνατές αναφορές, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε την ιστορία μας και να τιμάμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν να γίνει η Μακεδονία ελληνική και για να... Και κυρίως να μην δίνουμε τη δυνατότητα στους γείτονές μας να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες με ξεχωριστή μακεδονική γλώσσα και ξεχωριστή μακεδονική εθνότητα, διότι αυτό είναι που ενοχλεί, πιστεύω, πιο πολύ τους Μακεδόνες, όλους τους Βορειοελλήνες, όλους τους Έλληνες. Και βέβαια είναι αυτό το οποίο θέτει και τις βάσεις, δυστυχώς, για μια πολιτική αλυτοτισμού, την οποία φαίνεται ότι οι γείτονες μας δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διάθεση ουσιαστικά να εγκαταλείψουν. Αυτό φαίνεται. Ναι. Από τα δεδομένα, από αυτά που ακούμε, αυτά που λέγονται, γιατί άλλα λένε, άλλα γράφουν, αλλά στο τέλος πάντοτε λένε ότι. Και να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό, εύχομαι να μην συμβεί αυτό, θα λέγονται Μακεδόνες και έχουμε και πολλά προβλήματα με τα μακεδονικά προϊόντα. Ήδη αυτό που θέλω να τονίσω, το είπα και στη Βουλή, το παραλαμβάνω και εδώ, η συμφωνία τους δίνει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται ως Μακεδόνες, περίπου υποχρεώνει και εμάς να τους αποκαλούμε. Να τους αποκαλούμε Μακεδόνες, από τη στιγμή που ουσιαστικά τους έχουμε αναγνωρίσει όλα τα στοιχεία που συνιστούν την μακεδονική ταυτότητα. Θέλω να σταθώ λίγο στο ζήτημα των μακεδονικών προϊόντων, διότι επί της ουσίας, με εξαίρεση τα πρώτα που έχουν μια προστασία ονομασίας προέλευσης, αλλά αυτά είναι λίγα. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το επίθετο μακεδονικό, μακεδονικές, μακεδονικοί. Αυτή στιγμή που δεν έχουν κάποια κατοχύρωση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Προστασίας. Σήμερα αυτές οι όλες οι εταιρείες είναι ξεκρέμαστες και θα βρεθούν πολύ σύντομα σε εμπορικές αντιδικίες. Δυστυχώς όλα αυτά παραπέμπονται για το μέλλον με μια μεγάλη προχειρότητα και βέβαια και με μια έντονη αδιαφορία για το αίσθημα όλων των Ελλήνων. Θέλω να τονίσω αυτό, όχι μόνο των Μακεδόνων και όχι μόνο των πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ θα σας πω οι Μακεδόνες και οι Κρήτες, γιατί αυτά τα συλλαλητήρια που έγιναν όλο αυτό το καιρό μπροστά ήταν οι Μακεδόνες μαζί με τους Κρήτες. Ήρθαν από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν παντού για να διατονώσουν ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Οι δεσμοί της Κρήτης με τη Μακεδονία, όπως είπες, Δήμα, και πηγαίνουν πολλά χρόνια πίσω. Και πάλι εμείς οι Κρήτες έρχονται τέσσερις. Μέτρησα 26 γεράσματα σε μια φυσιά μέρα. Να είστε καλά. Και τη γεια σας. Να είστε καλά. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πάμε σε λίγο προς τα έξω. Τι ωραία παιδιά. Τι ωραία παιδιά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Τι καλημέρα σας. Είμαστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, είμαστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλεις το 18 και το 19. 18 και 19. Παρακαλώ πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Με το έπαιξα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Είδα εδώ πέρα στο σοκόρπο. Γεια σου, Χρυσό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.
Πιάσαμε, ε! Έλα, μην παίρνεις εκεί, συνάδελφε. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Όχι εκεί, όχι εκεί, ρε μεγάλε, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Μίτσο. Προπάπους μου. Και πώς δράφτησε εδώ, εσύ αρρωστός μετανάστης. Μπαμπάς. Προπάπους, δήμαρχος ελεύθερας που είπε σε Βάγκο. Ωραία. Η δεσμή κριτής και Μακεδονίας είναι πολύ ισχυρή. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Να μην σας ξαναπάμε, δεν πειράζει. Καλύτερα δύο φορές, αλλά καμία. Thank you.